Και στην Άρτα παρουσιάστηκε επίσημα το βιβλίο «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου» του δημοσιογράφου Νίκου Αγγελίδη. Η εκδήλωση που είχε πολλές εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Ιουνίου στην αίθουσα Διόνυση στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας. Η Αθλητική Ένωση Καμπής, που έχει έμβλημα το δικέφαλο αετόφορα κυτρινόμαυρα και έχει ειδική θέση στην έκδοση, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εκδήλωσης με ιστορικές αναφορές για την παρουσία της στα τοπικά γήπεδα, σπάνιο φωτογραφικό υλικό από το παρελθόν και αφηγήσεις ανθρώπων που έχουν γράψει τις δικές τους σελίδες δόξας στο πλευρό του σωματείου. Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Κώστας Μπανιάς από τον Art TV, ενώ το βιβλίο για τον συγγραφέα προλόγησε ο πρώην αντιδήμαρχος Αρταίων Κώστας Χαρακλιάς, γνωστός για τα αισθήματά του για την ΑΕΚ. Καταρχήν θέλω να καλωσορίσω και εγώ τον Νίκο Αγγελίδη που μας κάνει τη τιμή και είμαστε πολύ χαρούμενοι να τον έχουμε εδώ κοντά μας να μας παρουσιάσει το βιβλίο του «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου», με τίτλο «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου». Έχουμε τη χαρά μέσα στο βιβλίο να αντιπροσωπεύεται και ο νομός μας, η πόλη μας, η περιοχή μας, με την Αθλητική Ένωση Καμπής. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στην ομάδα αυτή και στην ιστορία αυτής. Με αφορμή λοιπόν την Αθλητική Ένωση Καμπής, μιλήσαμε τηλεφωνικώς με τον κύριο Αγγελίδη. Τον καλέσαμε και στην Άρτα να έρθει, να μας γνωρίσει, να τον γνωρίσουμε, να μας παρουσιάσει αυτή την έρευνα, γιατί εγώ πιστεύω πιο πολύ έρευνα είναι που έχει, έρευνα έχει κάνει, να ψάξει ανά την Ηφίλιο, ανά τον κόσμο, όλες τις ομάδες οι οποίες φέρνουν στο στήθος, στο δικέφαλο ετώ, ονομάζονται ΑΚ ή οτιδήποτε συναφές, είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη έρευνα που κράτησε για εκείνον, από όσο γνωρίζω, 5 χρόνια και συνεχώς εμπλουτίζεται καθημερινά. Συμμετοχή υπάρχει πάρα πολύ, φίλαθλοι, γιατί δεν είναι οπαδικό το βιβλίο, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν έχει να κάνει με την οπαδικότητα. Είναι να κάνει καθαρά με την ιστορία του συλλόγου αυτού, με τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν, τους πρόσφυγες που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα, πώς δημιούργησαν τους αθλητικούς συλλόγους, την αγάπη τους για τον αθλητισμό, την αγάπη τους για την πόλη, πώς μετέφεραν τα ήθη και τα έθιμα εδώ στην Ελλάδα. Πραγματικά το εύχομαι το βιβλίο να είναι τα καλοτάξιδο. Ο συγγραφέας ανέφερε ότι δεν κάνει περιοδείς, αλλά βόλτες ανά την Ελλάδα. Εγώ του εύχομαι να τελειώσει η Ελλάδα, να πάει στο εξωτερικό, αν και νομίζω το έχει κάνει ήδη αυτό, να πάει εκεί όπου έχει βρει τις ομάδες με το όνομα ΑΕΚ, να πάει εκεί όπου έχει βρει τις ομάδες που έχουν το έμβλημά τους στο δικέφαλο ΑΕΤΟ. Δεν κρύβω κι εγώ τα συναισθήματά μου, τα φιλικά προσκύμενα προς το σωματείο αυτό. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που θα προλογίσω το βιβλίο του. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εύχομαι τα καλύτερα. Σίγουρα και οι υπόλοιποι σύλλογοι να κάνουν το ίδιο. Θα χαρούμε ιδιαιτέρως, γιατί πραγματικά εδώ δεν χωράνε οπαδισμοί. Είναι απλώς ένα φίλαθλο πνεύμα που πρέπει όλοι να το υποστηρίξουμε και να το σιγοντάρουμε και να το διανθίσουμε. Το βιβλίο «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου» αποτελεί μια λεπτομερή καταγραφή όλων των αθλητικών σωματείων που ονομάζονται ΑΕΚ ή φέρουν ως έμβλημά τους το δικέφαλο ΑΕΤΟ. Δεν είναι μόνο ένα βιβλίο για τη φετινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ και όλες τις ΑΕΚ, αλλά και ένα πόνημα που επεκτείνεται στην ιστορία του μικρασιατικού και ποντιακού ελληνισμού. Δισεύρε τα αρχεία εφημερίδων από το 1924 και αφηγήσεις παλιών φέρνουν στο φως στοιχεία άγνωστα μέχρι σήμερα. Η επίμονη έρευνα του Νίκου Αγγελίδη, που κράτησε 5 ολόκληρα χρόνια, ταξιδεύει τους αναγνώστες σε κάθε σημείο του πλανήτη, μέχρι την Ινδία και τον Παναμά, όπου και εκεί υπάρχουν η ΑΕΚ και ο δικέφαλος. Ωραία, λοιπόν, το βιβλίο γράφτηκε λόγω έρωτος με την ΑΕΚ, οπότε ξεκινάμε από αυτό. Έχει ξεκινήσει και γίνει μια δουλειά, μια έρευνα πενταετής για τον εντοπισμό όλων των ομάδων που είτε λέγονται ΑΕΚ είτε έχουν έμβλημα το δικέφαλο ΑΕΤΟ σε όλο τον κόσμο. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση, 361 ομάδες και στις 5 υπήρους. Μία εξ αυτών είναι και εδώ, στο νομό Άρτης, η Αθλητική Ένωση Καμπής, την οποία και βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε και να αναφερθούμε στην ιστορία της. Οπότε αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μας έφερε εδώ στην Άρτα. Οι βόλτες, όχι περιοδίες, θα τις πω εγώ βόλτες, ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συνεχιστούν, γιατί παντού υπάρχουν ΑΕΚ και ο στόχος και σκοπός είναι να ακούγεται το μήνυμα της ΑΕΚ παντού. Και τώρα που είμαστε και πρωταθλητές.
Οι φίλοι της ΑΕΚ αλλά και οι λάτρες της ιστορίας του πολιτισμού και του αθλητισμού γνωρίζουν μέσα από το βιβλίο αυτό νέα άγνωστα στοιχεία για τόπους και ομάδες που έχουν κάτι να πούν για την ΑΕΚ και το δικέφαλο ΕΤΟ. Η όλη δουλειά περικλείεται σε περισσότερες από 60.000 λέξεις και πάνω από 1.500 ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες. Το έναυσμα για την καταγραφή όλων των ομάδων που λέγονται ΑΕΚ ή έχουν το δικέφαλο ΕΤΟ ως σύμβολο στην καρδιά των αθλητών αποτέλεσε μια φωτογραφία της δεκαετίας του 80 με κάποιους ποδοσφαιριστές που φορούσαν φανέλες της ΑΕΚ στην Ουγγαρία. Ήταν η ΑΕΚ Μπελογιάννη, η ομάδα του χωριού που φτιάχτηκε έξω από τη Βουδαπέστη από Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Το μεγαλείο της ομάδας, γιατί όταν υπάρχει ένα έμβλημα με τέτοιο τρόπο σε όλα τα σημεία του πλανήτη και επειδή είναι μια ομάδα η οποία έχει ιστορικές καταβολές, προέρχεται από την προσφυγιά, έχει έτσι δική της ιστορία η ΑΕΚ, νομίζω ότι όλο αυτό δημιούργησε και το άνοιγμα όλων αυτών των σωματείων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό με αυτό το έμβλημα και με αυτή την ιστορία για να συνεχιστεί η πορεία των ανθρώπων που ήρθαν από την πρώτη προσφυγιά, μετά από την ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι μια ιστορία μακρά και στο βιβλίο περισσότερο αναφέρεται η ιστορία αυτή, το κομμάτι δηλαδή του πώς ξεριζώθηκε ο μικρασιατικός ελληνισμός και προσπάθησε μέσα από τον αθλητισμό να περάσει τα μηνύματά του και να μην ξεχαστεί, παρά το αθλητικό κομμάτι, τι έκαναν δηλαδή οι ομάδες σε αγωνιστικό επίπεδο. Και οι επόμενες περιοδίες, οι επόμενες βόλτες τέλος πάντων που θα είναι. Ωραία, βόλτες περιοδίες όπως το λέτε είναι την άλλη εβδομάδα, Σάββατο Κομωτινή, Κυριακή Αλεξανδρούπολη και Δευτέρα στην Ορεστιάδα. Και μετά έχουμε Κέρκυρα, Χίο, Ικαρία, Σάμο, είναι Ξάνθη, είναι μέχρι το τέλος του Αγρίνιο, ξεχνάω. Θέλω να τα ξεχνάω, είναι μέχρι το τέλος του καριού γύρω στις 15 παρουσιάσεις.